Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ξεπαγώσει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουγγαρία έως τα τέλη Νοεμβρίου, με φανερό στόχο να εξασφαλίσει τη στήριξη της χώρας για την αύξηση του προϋπολογισμού του μπλοκ και την τεράστια οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που γράφουν οι Financial Times. Τον Δεκέμβριο οι Βρυξέλλες πάγωσαν 22 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία συνοχής που διατέθηκαν στην Ουγγαρία. Τα χρήματα δεσμεύτηκαν λόγω σημαντικών ανησυχιών που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των δικαστών και την αποτυχία, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας, να συμμορφωθεί με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, την ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο. Τα κεφάλαια πάγωσαν έως ότου η Βουδαπέστη συμμορφωθεί με τους κανόνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάιο του 2023 η Ουγγρική κυβέρνηση κατέληξε σε μια προκαταρκτική συμφωνία για βασικές δικαστικές μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες να αποδεσμεύσουν περισσότερο από το ίμιση του ποσού. Με την απεμπλοκή των κεφαλαίων, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν τώρα να κερδίσουν την Ουγγρική υποστήριξη για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του μπλοκ και την παροχή σημαντικής οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.